Πανοσιολογιότατε πατέρα Δαμασκηνέ, κύριε πρόεδρε της Αγγίστας που μας θυμάται με την παρουσία σας, κύριε πρόεδρε της Κρινίδας, κυρία κοινοτική σύμβουλη της Κρινίδας, κυρίες και κύριοι, μπιρ τζάν, μπιρ πατλιτζάν, δηλαδή μια ζωή, μια μελιτζάνα, έλεγαν οι Τούρκοι κατακτητές και με τη φράση αυτή εννοούσαν ότι το να αφαιρέσουν τη ζωή ενός σκλαβωμένου Έλληνα ήταν σαν να κόβουν μια μελιτζάνα. Σε τέτοια μεγάλη υπόλοιψη είχαν τις ζωές των σκλαβωμένων προγόνων μας. Ας εξετάσουμε όμως τα γεγονότα με την χρονολογική του σειρά. Η περιοχή μας και ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία κατελήφθη από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1383, δηλαδή 70 χρόνια πριν από την άβωση της Κωνσταντινούπολεως. Άλλες περιοχές της Ελλάδος κατελήφθησαν πολύ αργότερα. Η Ρόδος κατελήφθη ύστερα από 139 χρόνια. Η Κρήτη ύστερα από 188 χρόνια. Η Κύπρος ύστερα από 286 χρόνια. Γιατί έγινε αυτό, θα το πούμε σε λίγο. Μετά την κατάληψη της περιοχής μας από τους Οθωμανούς, η περιοχή των Σερών και αργότερα της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας επικίστηκαν από τους Γιουρούκους Τούρκους, οι οποίοι μετέφεραν τα απλοϊκά και άγρια έθιμα των Τουρκομάνων προγόνων τους. Και όπως αναφέρει ο Γάλλος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Μπεϊζό, η εγκατάσταση των Γιουρούκων σκοπόν είχε να συγκρατούν τους νικημένους αλλά όχι υποταγμένους Έλληνες. Προσθέτει δε ότι στο παραμικρό άκουσμα ανταρσίας οι Γιουρούκοι έπαιρναν τα όπλα για να επιβάλλουν την τάξη. Η ποινή που επέβαλαν οι Τούρκοι στους Έλληνες που τολμούσαν να σηκώσουν το κεφάλι ήταν μία και μόνο, η ποινή του θανάτου, η οποία εφαρμόζονταν με τους εξής έξι τρόπους. Με τον ανασκολοπισμό ή παλούκομα. Δεύτερον, με την κρεμάλα. Δηλαδή τους περνούσαν στη θηλιά στο λαιμό και τους κρεμούσαν συνήθως από κάποιο δέντρο. Τρίτον, τους κρεμούσαν στα τσιγγέλια. Τέταρτον, τον αποκεφαλισμό. Δηλαδή τους έκοπαν το κεφάλι. Πέμπτον, τους έκαιγαν ζωντανούς. Και έκτον, τους έδερναν ζωντανούς. Οι εκτελέσεις αυτές γίνονταν σχεδόν πάντοτε δημόσια στις πλατείες των πόλεων, των γομοπόλεων και των χωριών. Με τους Τούρκους να ζητοκραυγάζουν ενθουσιασμένοι για το μαρτύριο που υφίστανται οι Έλληνες. Ενώ οι σκλαβωμένοι Έλληνες που είχαν συγκεντρωθεί με την βία παρακολουθούσαν το αποτρόπιο θέαμα με σφιγμένη την ανάσα. Πριν αρχίσει η διαδικασία εκτέλεσης της ποινής του θανάτου, πάντοτε οι Τούρκοι πρότειναν στον καταδικασμένο Έλληνα «Τούρκεψε να γλιτώσεις». Αν δέχονταν, του χάριζαν τη ζωή, τον γέμιζαν δώρα και τον απάλασαν από τις φορολογίες και από κάθε καταπίεση. Αν αρνούνταν, τον σκότωναν. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που Έλληνες μελοθάνατοι έβριζαν τους Τούρκους και επέλεγαν τον θάνατο. Υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις άλλων που προτίμησαν να τουρκέψουν. Η καταπίεση και η αγριότητα του απάνθρωπου Τούρκου κατακτητή κυριολεκτικά είναι αδύνατο να περιγραφούν. Οι Έλληνες δεν δικαιούνταν τίποτα, δεν όριζαν τίποτα, δεν είχαν καμιά απολύτως αξία. Οι εξευτελισμοί και οι συνεχείς ταπεινώσεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, ο κάθε Τούρκος είχε το δικαίωμα να μπει στο σπίτι του σκλαβωμένου Έλληνα, να βιάσει μπροστά του τη μητέρα του, τη γυναίκα του, τα κορίτσια του ή τα αγόρια του. Και αν τολμούσε ο Έλληνας να αντιδράσει, του έκοβε το κεφάλι, χωρίς να δίνει λογαριασμό στον οποιονδήποτε. Στους Έλληνες απαγορεύονταν να κτίζουν νέες εκκλησίες, απαγορεύονταν να διορθώνουν τις παλές, απαγορεύονταν να ανεβαίνουν σε άλογο, απαγορεύονταν να μιλούν δυνατά, ακόμα και μέσα στα σπίτια τους, απαγορεύονταν να φοράνε ρούχα ίδια με εκείνα των Τούρκων, ενώ όλοι οι Έλληνες ήταν υποχρεωμένοι να φορούν στο κεφάλι ένα μπλε σαρίκι για να ξεχωρίζουν από μακριά. Όταν δε οι Τούρκοι προμηθεύονταν καινούργια παρωτόβολα, έβγαιναν στους δρόμους και πυροβολούσαν αδιακρίτως όποιους Έλληνες συναντούσαν για να δοκιμάσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της καινούργιας μπαρούτης. Έτσι απλά, αδιαφορώντας για τις ζωές που χάνονταν. Δηλαδή, εφάρμοζαν στην πράξη το «μπιρ τζάν, μπιρ πατλιτζάν». Από την άλλη μεριά, οι διάφοροι νόμιμοι και αυθαίρετοι χώροι, τα δοσήματα, οι διακάτοικοι για τους γεωργούς,
που σχεδόν ποτέ δεν ήταν δεκάτη, αλλά ήταν τα 8 και τα 9 δέκατα της σοδιάς, ο φόρος βοσκής για τους βοσκούς, το χαράσι, ο κεφαλικός φόρος που ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν όλοι οι σκλαβωμένοι Έλληνες για να τους επιτρέπουν οι Τούρκοι να συνεχίσουν να έχουν το κεφάλι τους και να μην τους το κόψουν, εξαντλούσαν όλα τα ελάχιστα άλλοτε περιθώρια των σκλαβωμένων αγιάδων. Ήταν και εκείνο το φοβερό, το τρομερό, το άκρος απάνθρωπο παιδωμάζωμα, μια καθαρά τουρκική επέβρεση που την εφάρμοσαν οι Οθωμανοί Τούρκοι σε βάρος μόνο των Ελλήνων υπηκόων τους αρχικά και αργότερα σε βάρος των υπολείπων χριστιανικών λαών των Βαλκανίων, ενώ οι Εβραίοι και οι Αρμένοι εξαιρέθηκαν. Το παιδωμάζωμα διενεργούνταν αρχικά κάθε 5 χρόνια, ύστερα κάθε 4 χρόνια ή κάθε 3 χρόνια ή και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες του τουρκικού κράτους. Η ηλικία των παιδιών τα οποία άπαζαν με την βία οι Τούρκοι από τις οικογένειές τους καθορίζονταν κάθε φορά με διαταγή του Σουλτάνου. Άλλοτε έκαναν αγόρια ηλικίας 6 έως 10 ετών και άλλοτε από 15 έως 20 ετών. Από τα παιδιά των 6 έως 10 ετών, όσα κρίνοντας ότι ήταν έξυπνα, τα εξέταζε η Επιτροπή Ιατρών, τα έστελναν να σπουδάσουν σε ειδικές σχολές για περισσότερο από 14 χρόνια και στη συνέχεια διορίζονταν σε ανώτατες θέσεις του κρατικού μηχανισμού. Κάποια δε από αυτά κατέλαβαν μέχρι και το αξίωμα του Μεγάλου Βεζίρι, αξίωμα που ήταν το δεύτερο αμέσως μετά του Σουλτάνου. Τα υπόλοιπα μικρά παιδιά τα εκπαίδευαν για να γίνουν υπηρετικό προσωπικό στα παλάτια του Σουλτάνου ή των Τούρκων αξιωματούχων. Τα μεγαλύτερα παιδιά, των 15 έως 20 ετών, τα εκπαίδευαν να γίνουν στρατιώτες του νέου στρατού, που στα τουρκικά λέγονταν γενίτσαρ, γι' αυτό και επικράτησε να ονομάζονται γενίτσαροι. Το κυριότερο πράγμα το οποίο διδάσκονταν σε όλα τα ελληνόπουλα του παιδομαζώματος ήταν να αρνηθούν τη χριστιανική τους πίστη και την ελληνική τους καταγωγή, να ασπαστούν το Ισλάμ και να μισήσουν μέχρι θανάτου κάθε τι χριστιανικό και ελληνικό. Όμως παρά τη συστηματική, τη μακροχρόνια και εξαιρετικά πιεστική διαπαιδαγώγηση, κάποια παιδιά διαφύλαξαν στη μνήμη τους, στην ψυχή τους και στην καρδιά τους έντονη την ανάμνηση της ελληνικής τους καταγωγής και της χριστιανικής τους πίστης. Ο Ιωάννης Λάσκαρης, Έλληνας, λόγιος και συγγραφέας, η οικογένεια του οποίου όταν αυτός ήταν 8 ετών έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθηκε στη Δύση, όπου έγινε πρεσβευτής της Γαλλίας στην Βενετία, έγραψε το 1491 ότι πολλοί γενίτσαροι της Κωνσταντινούπολεως ευνοούσαν τους Έλληνες, επειδή ακριβώς δεν είχαν ξεχάσει την ελληνική τους καταγωγή. Γράφει επίσης ο Ιωάννης Λάσκαρης ότι ο γαμπρός του Σουλτάνου, Βαγιαζή του Δευτέρου, ονόματι Χερσέκ, σε γενόμενη μεταξύ του συζήτηση, του εκπιστηρεύτηκε ότι ήταν κρυπτοχριστιανός. Σε άλλη περίπτωση, ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός των γενιτσάρων, που βρέθηκε συνοδεύοντας τον Σουλτάνο στην πόλη του Μοναστηρίου, στην περιοχή των σημερινών Σκοπίων, έστειλε άνθρωπο της εμπιστοσύνης του στην χυμάρα της Βορείου Υπήρου και ειδοποίησε την Ελληνίδα χριστιανή μητέρα του να έρθει να τον δει. Ένας άλλος γενίτσαρος, ονόματι Μουχαμέτης Παπαδάτος, με καταγωγή από την Άρτα, το 1517 λιποτάχτησε από τον Οθωμανικό στρατό και διέφυγε στη Δύση. Το παιδωμάζωμα, η φορολογία του αίματος όπως αποκλήθηκε, πέρα από τον τεράστιο πόνο και την ανίποτη θλίψη των δυστυχισμένων γονέων και των παιδιών τους, ήταν και ένα τεράστιο διπλό πλήγμα σε βάρος της φυλής μας, αφού από την μια μεριά η πατρίδα μας έχανε τα πιο υγιή και έξυπνα παιδιά της και από την άλλη αυτά αιμοδοτούσαν και ενίσχυε παντιοτρόπως τον Τούρκο κατακτητή. Σε κάποιες περιπτώσεις, μερικοί γονείς για να γλιτώσουν τα παιδιά τους από το παιδομάζωμα εξισλαμίζονταν. Δηλαδή η Ελλάδα και ο χριστιανισμός έχαναν για πάντα και τα παιδιά και τους γονείς. Σε άλλες περιπτώσεις κάποιοι άλλοι γονείς μαζί με τα παιδιά τους διέφευγαν στη Δύση για να αποφύγουν το παιδομάζωμα και στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα έχανε και παιδιά και γονείς. Μέσα στην απόγνωσή τους οι σκλαβωμένοι Έλληνες με επιστολές τους προς τις χριστιανικές δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις και προς τον ίδιο τον Πάπα, οικέτευαν την επέμβασή τους για να σώσουν τα Ελληνόπουλα.
Ο Πάπας και τα χριστιανικά υποτίθεται κράτη της Δύσης ουδέν έπραξαν. Σε άλλες περιπτώσεις οι γονείς αντιδρούσαν δυναμικά. Το 1705 οι κάτοικοι της Νάουσας όχι μόνο αρνήθηκαν να παραδώσουν τα παιδιά τους, αλλά σκότωσαν και τους Τούρκους στρατιώτες που πήγαν να τα πάρουν. Στη συνέχεια ο αρματολός της περιοχής Ζήσης Καραδήμος με τους δύο γιους του και με 100 άνδρες βγήκαν στο βουνό και άρχισαν να σκοτώνουν τους Τούρκους της περιοχής. Την Ανταρσία εκείνη την κατέστειλε γρήγορα ο τουρκικός στρατός. Όμως αποτέλεσε μαζί με άλλα γεγονότα μια από τις αιτίες που ο δεσμός του πεδομαζώματος άρχισε να περιορίζεται πολύ και ύστερα από λίγο σταμάτησε να εφαρμόζεται. Στο χρονικό διάστημα που διήρκησε ο θεσμός του πεδομαζώματος, σύμφωνα με τον ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, υπολογίζεται ότι εξισλαμίστηκαν 1.000.000 χριστιανόπαιδα. Αυτά τα παιδιά του πεδομαζώματος, αλλά και τα παιδιά των Ελλήνων που με τη θέλησή τους εξισλαμίστηκαν, συνέβαλαν τα μέγιστα στην αύξηση της δυνάμειος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στην εδραίωσή της σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο και την Βόρειο Αφρική. Ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου ότι τα νησιά της Ρόδου, της Κρήτης, της Κύπρου κατελήφθησαν από τους Οθωμανούς από 139 έως 286 χρόνια μετά την κατάληψη της Ανατολικής Μακεδονίας. Η καθυστέρηση αυτή οφείλονται στο γεγονός ότι οι Τούρκοι δεν είχαν ναυτικό. Τελικά το ναυτικό το δημιούργησε και το οργάνωσε τέλεια, κάνοντας το πανίσχυρο ένας Έλληνας από το χωριό Παλαιόκηπος της νήσου Λέσβου, που ήταν γιος ενός χριστιανού αγγεοπλάστη που λέγονταν Ιάκωβος και της Εκατερίνης, κόρης ιερέα. Το ζευγάρι είχε 4 γιους και 2 θυγατέρες. Ο Ιάκωβος με τους 4 γιους του εξισλαμίστηκαν με τη θέλησή τους, ενώ η σύζυγός του Εκατερίνη και οι 2 θυγατέρες παρέμεναν χριστιανές. Ο Ιάκωβος άλλαξε το όνομά του και έγινε Ιακούν και ο ένας γιος του από Χρήστος έγινε Χίρς ή Χαϊρεντίν. Είναι ο γνωστός Χαϊρεντίν Βαρβαρός, ο ιδρυτής και αρχινάβαρχος του τουρκικού ναυτικού κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Πρώτου του Μεγαλοπρεπούς, του ενδοξότερου και ισχυρότερου Σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτός ακριβώς ο Σουλτάνος, ο Σουλεϊμάν ο Πρώτος, χρωστάει την δόξα και τη δύναμή του στον Έλληνα εξωμότη Χρήστο ή Χαϊρεντίν Βαρβαρός, κυρίως όμως στον μεγάλο βεζίρι και σεραστέρι του, δηλαδή πρωθυπουργό και αρχιστράτηγο, τον Ιμπραήμ τον Πάργαλη, που ήταν και αυτός Ελληνόπουλο από την Πάργα της Πρέβεζας, τον οποίο ο Σουλτάνος τον πάντρεψε με την αδελφή του. Με αρχηγό στρατού τον Ιμπραήμ τον Πάργαλη, οι Οθωμανοί κατέλαβαν το Βελιγράδι της Σερβίας και έφτασαν μέχρι την Βιέννη της Αυστρίας, δηλαδή μέχρι την καρδιά της Ευρώπης. Ας επιστρέψουμε όμως στην τεράστια και αφόρητη δυστυχία των σκλαβωμένων προγόνων μας. Πολλοί από αυτούς δεν είχαν πλέον το κουράγιο, τη δύναμη και το σθένος να αντέξουν άλλο. Άρχισαν να παρουσιάζονται πολλά ατομικά αλλά και ομαδικά περιστατικά Ελλήνων που αποφάσιζαν να αρνηθούν τη χριστιανική τους πίστη και να προσχωρήσουν στο Ισλάμ. Για να απολαύσουν τα πολλά και σημαντικά προνόμια, τα αγαθά και τις απολαύσεις, τα οποία με τόσο δελειαστικό τρόπο τους πρόσφερε ο Τούρκος κατακτητής. Και από την ώρα που οποιοσδήποτε Έλληνας αρνούνταν τον Χριστό και προσχωρούσε στο Ισλάμ, αυτομάτως θεωρούνταν ότι έπαπε να είναι Έλληνας, ότι γίνονταν Τούρκος. Τον 17ο αιώνα, στις περιοχές των σημερινών ομών, Γρεβενών και Κοζάνης, οι κάτοικοι πολλών χωριών, με τη θέλησή τους ασπάστηκαν το Ισλάμ, δηλαδή τούρκεψαν. Οι εξισλαμιστέντες αυτοί Έλληνες έμειναν γνωστοί στην ιστορία με την ονομασία Βαλαχάδες ή Βαλαάδες. Εξισλαμίστηκαν τότε όλοι οι κάτοικοι 27 χωριών και οι μισοί σχεδόν κάτοικοι άλλων 26 χωριών. Τον 18ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1760, όπως γράφει ο Φρανσουά Πουκεβίλ, πρόξενος της Γαλλίας στα Ιωάννινα, οι κάτοικοι 36 χωριών της περιοχής Πογονιανή των Ιωαννίνων, μέσα στη μαύρη απελπισία τους από την βαρβαρότητα των Τούρκων, πήραν από κοινού την απόφαση να τουρκέψουν. Τονίζει δε ο Γάλλος πρόξενος ότι μάτια προσπάθησε ο Μητροπολίτης Πογονιανής να τους αποτρέψει. Αυτοί είχαν πάρει την απόφασή τους.
Μια μέρα λοιπόν έδιωξαν τους ιερείς και τον δεσπότη, κάλεσαν τον ημάμι και τον Τούρκο ιεροδικαστή, άλλαξαν τα όνοματά τους σε Οθωμανικά και υποβλήθηκαν σε περιτομή. Την ίδια εποχή, στη γειτονική μας Αλβανία, ο εξισλαμισμός πήρε τεράστιες διαστάσεις. Από τους 550.000 χριστιανούς Αλβανούς έμειναν μόνο 50.000 και αυτοί κινδύνευαν να εξισλαμιστούν. Στην Κρήτη, όταν οι Τούρκοι έπνιξαν στο αίμα άλλη μια επανάσταση, αυτή που υποκινήθηκε το 1770 από την Ρωσία και τους αδελφούς Ορλόπ, οι Κρητικοί, απογοητευμένοι από την εγκατάλειψη των Ρώσων, αποθαρρυμένοι και εντελώς απελπισμένοι από την έκβαση του αγώνα, και αφού είδαν τους Τούρκους να γδέρνουν δημόσια ζωντανό τον αρχηγό τους Ιωάννη Βλάχο ή Δασκαλογιάννη, και προκειμένου να τους χαρίσουν οι Τούρκοι την ζωή, άρχισαν να εξισλαμίζονται ομαδικά. Ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός αυτών που δήλωναν ότι θέλουν να τουρκέψουν, ώστε οι Τούρκοι σταμάτησαν να τους δέχονται. Εκείνη ακριβώς την εποχή που φαίνονταν να σβήνει και να χάνεται η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός, αναχώρησαν από το Άγιον Όρος 6 ιερομόναχοι με σκοπό να περιοδεύσουν ολόκληρη την Ελλάδα για να ενισχύσουν στις ψυχές των σκλαβωμένων αγιάδων την πίστη στο Θεό και την Ελλάδα. Από τους 6 επέστρεψαν στο Άγιον Όρος μόνο οι 4. Ο 5ος, ονόματι Ναούν, βρήκε μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους στη Σερβία. Ο 6ος ήταν ο γνωστός σε όλους μας, Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος από πολλούς θεωρείται ως ο σπουδαιότερος Έλληνας μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Ξεκίνησε το 1759 σε ηλικία 45 ετών από τη Μονή Φιλοθέου και για 20 συνεχή χρόνια, κατά τη διάρκεια 4 συνολικά περιοδιών του, επισκέφθηκε τα πολύ μακρινά για τα συγκοινωνιακά μέσα της εποχής του Δεκάνησα. Επισκέφθηκε τα νησιά των Κυκλάδων, των Σποράδων, τα νησιά του Ιουνίου Πελάγους, την Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, την Νότια και την Βόρειο Ήπειρο, κηρύττοντας την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Σκαρφάλωσε στα απρόσιτα λιμέρια των κλεφτών για να τονώσει τους λεοντόκαρδους εκείνους Έλληνες που ζούσαν σαν τα θεριά στα βουνά. Οι αρματολοί και οι κλέφτες που ζούσαν στον Όλυμπο, στα Χάσια, στην Πίνδο, στα Άγραφα, στο Σούλι, στον Ζυγό, μοιήθηκαν από αυτόν στη μεγάλη ιδέα. Οι καπεταναίοι Κατσαντώνης, ο Γεροδήμος, ο Δελιγιάννης, ο Δίκλας και αυτός ο καλόγερος του Σουλίου, ο Σαμουήλ, που τίναξε στον αέρα του Κούγκη, υπήρξαν μαθητές του Ισαπόστολου, του Εθνεγέρτη και Εθνοιερομάρτυρα Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του Αγίου των Σκλάβων, όπως αποκλήθηκε. Απευθυνόμενος στο πάντοτε πολυάριθμο ακροατήριό του ρωτούσε, «Εσείς εδώ την Ορθοδοξία την κρατάτε?» Την ίδια ερώτηση απευθύνει και σε εμάς, από εκεί που βρίσκεται. Την κρατάμε εμείς την Ορθοδοξία, ή μήπως της γυρίσαμε την πλάτη, την αρνηθήκαμε και προσχωρήσαμε στα διάφορα Ισλάμ της εποχής μας? Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει πάνω σας, δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός αν τα δώσετε με τη θέλησή σας. Κήρυτε στους σκλαβωμένους προγόνους μας, ο μεγάλος εκείνος Άγιος. Ένα κήρυγμα και μια παρότρινση που είναι εξαιρετικά επίκαιρα στην εποχή μας. Επειδή πίστευε ότι θα έπρεπε το σκλαβωμένο γένος των Ελλήνων να απαλλαγεί από την κατάσταση της παντελούς, της πλήρους αγραμματοσύνης, στην οποία το είχαν καταδικάσει οι Τούρκοι, παρότρινε συνεχώς τους σκλαβωμένους προγόνους μας με τα εξής λόγια. «Να σπουδάζετε και εσείς, αδερφοί μου, να μαθάνετε γράμματα όσο μπορείτε, και αν δεν μάθετε οι πατέρες, να σπουδάζετε τα παιδιά σας, να μαθάνουν ελληνικά, διότι η εκκλησία μας είναι στην ελληνική, και αν δεν σπουδάσεις τα ελληνικά, αδελφέ μου, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνα που ομολογεί η εκκλησία μας». Παντού λοιπόν όπου βρίσκονταν ο Άγιος Κοσμάς, στα νησιά μας, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία μας, καλούσε τους σκλαβωμένους Έλληνες να μάθουν, να γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά, και όχι θεσσαλικά ή υπερωτικά, και φυσικά ούτε μακεδονικά, γιατί απλούστατα δεν υπήρχε, δεν υπάρχει και ούτε θα υπάρξει μακεδονική γλώσσα. Ίδρυσε πέρα 200 σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης και περισσότερα από 10 ανώτερης εκπαίδευσης. Πολλές φορές μάλιστα τοποθετούσε ο ίδιος τους θεμέλιους λίθους.
δημιούργησε ομάδες ανθρώπων που φρόντιζαν για τις ανάγκες των σχολείων, τη μισθοδοσία των δασκάλων, παροτρύνοντας τους πλούσιους της εποχής να ενισχύουν συνέχεια τις προσπάθειες αυτές, αγοράζοντας ακόμα και βιβλία πατερικά και χριστιανικές διδασκαλίες, τα οποία τα μοίραζε σε όσους γνώριζαν να διαβάζουν και σε εκείνους που υπόσχονταν να μάθουν. Μοίρασε περισσότερα από 500.000 ταμπουδάκια. Έπεισε πλούσιους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης κυρίως και των Ιωαννίνων να αγοράσουν περισσότερες από 4.000 κολυμβήθρες, μεγάλες καλκοματένες, και τις μοίρασε στις εκκλησίες για να βαπτίζουν τα παιδιά των σκλαβωμένων Ελλήνων όπως κανονικά θα έπρεπε. Τελικά τον κρέμασαν οι Τούρκοι στις 24 Αυγούστου του 1779 στη σκλαβωμένη ακόμα και σήμερα Βόρεια Ήπειρο. Φυσικά δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος κληρικός που κρέμασαν οι Τούρκοι. Συνολικά κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, σύμφωνα με τον Γάλλο Φρανσουά Πουκεβίλ, απαγχωνίστηκαν, σουβλίστηκαν, αποκεφαλίστηκαν, τεμαχίστηκαν, υγδάθηκαν ζωντανοί 11 πατριάρχες Κωνσταντινούπολης, 100 μητροπολίτες και περί τους 6.000 ιερείς, διάκοι και μοναχοί, επειδή συμμετείχαν ενεργά σε επαναστατικά κινήματα και άλλοι επειδή με τις ενέργειές τους εμπόδιζαν τους Τούρκους να εξισλαμίζουν τους Έλληνες. Οι διδασκαλίες και τα κηρύγματα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού είχαν τέτοια τεράστια απήχηση από όπου πέρασε, ώστε οι εξισλαμισμοί στις περιοχές εκείνες σχεδόν σταμάτησαν, προς μεγάλη απογοήτευση των Τούρκων που έψαχναν να βρουν τρόπους να αντιδράσουν. Το 1807 λοιπόν, δηλαδή 28 χρόνια μετά τον απαγχωνισμό του Αγίου Κοσμά, ο Σουλτάνος στην Κωνσταντινούπολη, Μουσταφάς ο IV, αποφάσισε να μεταφέρει όλους τους Έλληνες από την Ελλάδα και να τους εγκαταστήσει διασκορπίζοντάς τους στα βάθη της Μικράς Ασίας και στην Ανατολική Μεσοποταμία. Ενώ εδώ στην Ελλάδα θα έφερνε να εγκαταστήσει άγριες φυλές μουσουλμάνων, Αβασγούς, Κυρκάσιους και Κούρδους. Εάν πραγματοποιούνταν το σχέδιο εκείνο, θα ξεριζώνονταν διαφαντός από τον τόπο μας και ο χριστιανισμός και ο ελληνισμός. Ευτυχώς την επόμενη χρονιά, το 1808, έγινε επανάσταση στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μουσταφάς ο IV ανετράπη και ο Σουλτάνος έγινε ο Μαχμούτ ο II, ο οποίος εγκατέλειψε τους σχεδιασμούς αυτούς. Το 1798, δηλαδή 19 χρόνια μετά τον απαγχωνισμό του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, οι Τούρκοι θα κρεμάσουν στο Βελιγράδι της Σερβίας άλλον έναν μεγάλο Έλληνα, τον εθνεγέρτη και εθνομάρτυρα Ρίγα Φεραίο, ο οποίος με το θούριό του καλούσε όλους τους σκλαβωμένους, Έλληνες και μη, ελάτε με έναν ζήλο σε τούτον των καιρών να κάνουμε τον όρκον επάνω στο σταυρόν και τότε με τα χέρια ψηλά στον ουρανό ας πούμε από την καρδιά μας ετούτα στον Θεόν. Βλέπετε ότι και ο Ρίγας Φεραίος μιλούσε για σταυρό και Θεό. Αργότερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μιλώντας στις 8 Οκτωβρίου του 1838 στην πνίκα της Αθήνας προς τους μαθητές και τους καθηγητές του Βασιλικού Γυμνασίου Αθηνών, έλεγε μεταξύ των άλλων: «Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι όταν επιάσουμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και ύστερα υπέρ πατρίδος». Τι γίνονταν όμως εδώ, στην περιοχή μας? Από την έναρξη της τουρκοκρατίας άρχισαν και εδώ οι προσπάθειες των Τούρκων να εξισλαμίσουν όσο περισσότερους Έλληνες μπορούσαν, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. Έβλεπαν όμως ότι οι προσπάθειές τους δεν είχαν το ανάλογο αποτέλεσμα. Για την αποτυχία τους αυτή θεώρησαν υπεύθυνους τους μοναχούς της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας. Και πράγματι, αυτοί ήταν οι υπεύθυνοι, αφού ασταμάτητα περιέτρεχαν νύχτα και μέρα ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία με μύρκες, δυσκολίες, κινδύνους και προφυλάξεις, επειδή όλα τα άστελη κοβέρα και τα πλάκωνη σκλαβιά, προκειμένου να ενισχύσουν το φρόνημα των σκλαβωμένων ραγιάδων για να τους παρηγορήσουν, να τους στηρίξουν μέσα στην πλήρη και απόλυτη δυστυχία τους, αλλά και να τους προειδοποιήσουν να μην αλλαξοπιστήσουν, γιατί αν το κάνουν θα κερδίσουν την αιώνια κόλαση. Για τον λόγο αυτό, ο Τούρκος διοικητής της περιοχής αποφάσισε να τιμωρήσει τους μοναχούς. Έτσι, στις 25 Αυγούστου του 1507, με ισχυρή στρατιωτική δύναμη, περικύκλωσε το μοναστήρι της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας.
Οι μοναχοί που είχαν πληροφορηθεί την έλευση των Τούρκων, αφού έγραψαν την εικόνα της Παναγίας, τα διάφορα κειμήλια και τα χειρόγραφα της μονής σε ασφαλείς κρυψώνες, βγήκαν έξω από την πύλη του μοναστηριού για να υποδεχτούν τον Τούρκο το πάρχη, κρατώντας δώρα για να τον εξευμενήσουν. Ο Τούρκος το πάρχης, αφού πήρε τα δώρα που του πρόσφεραν οι μοναχοί, αμέσως μετά διέταξε να δέσουν και τους 172 μοναχούς μαζί με τους 30 λαϊκούς που βρίσκονταν εκεί, δηλαδή συνολικά 202 άτομα, τους οποίους, όπως γράφει ένα διασωτέτη χειρόγραφο, οι Δήμοι μελιδών κατέκοψαν, δηλαδή τους έκαναν κομμάτια. Στη συνέχεια οι Τούρκοι, λέει, λάθησαν το μοναστήρι μας. Παραδόξως όμως δεν έκαψαν ούτε την εκκλησία, ούτε τα κτίρια της μονής. Το μοναστήρι μας έμεινε παντελώς έρημο και ακατοίκητο για 3 και κατάλληλη εκδοχή για 13 χρόνια. Οπότε, ύστερα από ενέργειες του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως προς την τουρκική κυβέρνηση, επετράπει να επανελειτουργήσει. Στην αρχή το Οικουμενικό Πατριαρχείο έστειλε 10 μοναχούς από την Μονή Πατροπηδίου του Αγίου Όρους, οι οποίοι παρέμειναν στην Οικοσιφήνισσα για μια δεκαετία περίπου, κατά τη διάρκεια της οποίας εκπαίδευσαν περίπου 50 ιερείς, διακόνους και μοναχούς, που κατάγονταν από τις περιοχές της Δράμας, του Παγκαίου και της Ζύγνης, οι οποίοι επάντρωσαν το μοναστήρι. Όμως οι τοπικές τουρκικές αρχές δεν έπαψαν να υποψιάζονται ότι το μοναστήρι της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας ήταν ένα διαρκές άντρο επαναστατών και ότι περιέβαλπε και βοηθούσε όλους όσους κατεδίωκαν οι Τούρκοι. Για τον λόγο αυτό, στην Χορομίστα, όπως λέγονταν τότε η Κορμίστα, διατηρούσαν μόνιμα μια υπολογίσιμη στρατιωτική δύναμη για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν άμεσα μια πιθανή εξέγερση των Ελλήνων. Μάλιστα δε, αρκετά συχνά ανέβαιναν στο μοναστήρι και διενεργούσαν έρευνες για την ανέβρεση όπλων και κρυμμένων επαναστατών. Το 1571 οι Τούρκοι λαιλάτισαν και ερήμωσαν παντελώς την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου των Σερών, το άλλο προπύργιο του ελληνισμού. Την άνοιξη του 1668 πέρασε από τις Σέρες ο Τούρκος περιηγητής Ευλυγιά Τσελεμπή, ο οποίος έγραψε σε βιβλίο του ότι οι Σέρες τελούν υπό την κυριαρχία των Ευγενών, στα χέρια των οποίων ευρίσκεται το δικαίωμα ζωής και θανάτου, η τιμωρία παντός εγκλήματος, ως και τα διάφορα αυτής προϊόντα, και τονίζει, κυβερνούν όπως αυτοί θέλουν, κατά την απόλυτη κρίση τους. Στην περιοχή του σημερινού νομού Σερών δεν είχαμε περιπτώσεις ομαδικών εξισλαμισμών Ελλήνων, παρά μόνο ατομικών περιπτώσεων ανθρώπων που για διάφορους λόγους αρνήθηκαν τον χριστιανισμό και ασπάστηκαν το Ισλάμ. Ένας ιερέας που γεννήθηκε το 1601 στο χωριό Μελληνική Σισερών, ο Παπασυναδεινός, μας κληροδότησε τη λεγόμενη χρονογραφία του Παπασυναδεινού, στην οποία αναφέρει διάφορα τραγικά πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν επί τουρκοκρατίας. Γράφει λοιπόν ο Παπασυναδεινός: το 1598 οι Τούρκοι εντελώς άδικα καταδίκασαν σε θάνατο δια της πειράς τον πλούσιο σεραίο έμπορο Πάτρουλα. Όταν πήγαν να τον δέσουν για να τον πετάξουν στη φωτιά, ο Πάτρουλας όχι μόνο δεν τους άφησε να τον δέσουν, αλλά πήδηξε μόνος του μέσα στη φωτιά. Και τονίζει ο Παπασυναδεινός ότι οι Τούρκοι που στέκονταν τριγύρω έβαλαν περισσά ξύλα και κλιματσίδες έως που εκάηκαν όλος και δεν απόμεινε ουδέν κόκαλον από αυτόν. Και συνεχίζει ο Παπασυναδεινός: το 1604 επαλούκωσαν οι Τούρκοι τον Μανώλη τον Κωνσταντζόγλη. Πριν τον παλουκώσουν, πολλοί Τούρκοι του είπαν: «Έλα, γίνε Τούρκος, θα σε γλιτώσουμε». Και αυτός τους έβριζε, σκύλους και άπιστους τους έλεγε. Και έτσι τον επαλούκωσαν. Τον Μάρτιο του 1617, ο Αμαριανός ο Τεμερούτογλη μάλωσε με έναν Τούρκο. Ήρθαν κι άλλοι Τούρκοι και ήθελαν να τον σκοτώσουν, εκτός αν γίνονταν Τούρκος. Ο Αμαριανός δέχτηκε να γίνει Τούρκος και τούρκεψε. Το 1662 ο Μεχεμέτο Γιαζαντζής κρέμασε τον Αδάμι που καράπαπα τον γιο από την Προβίστα, Παλιοκόμι. Άδικα τον ταλέπορο. Στις 27 Αυγούστου του 1653 ήλθε ο Τεβίσαγας δια το γιανιτσαρομάζωμα εις τα Σέρας. Τις δεκαετίες
Για δεκαετίες στην περιοχή των Σερών τραγουδούσαν ένα δημοτικό τραγούδι και πάντα τα δημοτικά τραγούδια απηχούν ιστορικές αλήθειες. Το τραγούδι αναφέρονταν σε ένα νεαρή ηλικία Έλληνα, ονόματι Μαυρουδής από την Ιγρήτα, ο οποίος πουλούσε κρασί. Αγόραζαν κρασί οι Έλληνες και τον καλοπλήρωναν. Αγόραζαν και οι Τούρκοι και δεν τον πλήρωναν. Θύμωσε ο Μαυρουδής και έβρισε την πίστη τους. Τον άρπαξαν τότε οι Τούρκοι και άναψαν φωτιά για να τον κάψουν ζωντανό. Πριν όμως τον κάψουν, του πρότειναν να τουρκέψει για να του χαρίσουν τη ζωή. Ο Μαυρουδής ζήτησε να φέρουν τη μητέρα του για να τη συμβουλευτεί. Ήρθε η μητέρα του και του λέει: «Κάλλη ο Τούρκος θα γραφτείς παρά στη φωτιά να πεις». Ζήτησε τότε ο Μαυρουδής να φέρουν την αγαπημένη του. Όταν την έφεραν, ο Μαυρουδής τη ρώτησε: «Θέλεις Τούρκος να γραφτώ ή μέσα στη φωτιά να μπω?» Και εκείνη του απάντησε: «Κάλλη στη φωτιά να πεις, παρά Τούρκος να γραφτείς». Και τον αγκάλασε και έτσι αγκαλεσμένοι έπεσαν και οι δυο στη φωτιά. Και τελειώνει το τραγούδι με τον στίχο: «Σαν λαμπάδες έκαιγαν, σαν θυμία μα μύριζαν, περιστέρια έγιναν, στον ουρανό πέταξαν». Το 1957 ο Σεραίος ιστορικός ερευνητής Νατάλης Πέτροβιτς στον δεύτερο τόμο των Σεραϊκών Χρονικών έγραψε τα εξής: «Κατά υπάρχουσα παράδοση, την οποία ακούσαμε από τους παππούδες μας, οι Τούρκοι, δυνάστες της Κρήτης Ζύρνης, κατά τη σκοτεινή εποχή του 17ου και του 18ου αιώνα, για να πάψει να ομιλείται η ελληνική γλώσσα στην περιοχή της Ζύρνης και του Παγκαίου, έκοψαν ομαδικά τις γλώσσες των γονέων, για να μην ακούν ελληνικά από την ημέρα της γεννήσεώς τους τα μικρά Ελληνόπουλα. Και πράγματι, οι Τούρκοι πέτυχαν για αρκετά χρόνια όλοι οι κάτοικοι της περιοχής μας να μιλούν μόνο τουρκικά, αφού δεν γνώριζαν ελληνικά, επειδή απλούστατα δεν υπήρχε κάποιος να τους τα μάθει, μια και οι γονείς τους ήταν μουγκοί. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, μπορεί οι προγονείς μας να μιλούσαν μόνο τουρκικά, αλλά δεν ασπάστηκαν το Ισλάμ, δεν τούρκεψαν». Τονίζει δε ο Νατάλης Πέτροβιτς ότι είναι άξιο θαυμασμού το πώς τα χωριά της Ζύρνης και του Παγκαίου και μετά την απώλεια της ελληνικής γλώσσας διατήρησαν αμύωτη την πίστη τους προς την χριστιανική θρησκεία και τον εθνισμό τους. Αυτοί ακριβώς οι τουρκόφωνοι πλέον Έλληνες των χωριών της περιοχής μας, που συνέχιζαν να παραμένουν χριστιανοί και Έλληνες μέχρι μυελού οστέων. Και επειδή προφανώς άλλα οι Τούρκοι βούλονται, άλλα ο Θεός κελεύει, με την βοήθεια του Παντοδυνάμου Θεού και τις ενέργειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως, δηλαδή της Εθναρχεύουσας Εκκλησίας, που φρόντιζε να στέλνει και να τοποθετεί σε όλα τα χωριά ως δασκάλους ανθρώπους που είχαν κάποιες γραμματικές γνώσεις, θα επανακάμψουν γρήγορα στην ελληνική γλώσσα και στα ελληνικά γράμματα. Και αμέσως μετά το πρώτο πράγμα που θα κάνουν ήταν να κατασκευάσουν λαμπρές εκκλησίες, στολισμένες με περίλαμπρα ξυλόγλυπτα τέμπλα και εικόνες Αγίων απείρου κάλους, όπως ήταν η παλιά εκκλησία του χωριού μας, αυτή που κάηκε το 1968. Θα κατασκευάσουν ψηλά καμπαναριά, σαν το επιβλητικό και περίτεχνο δικό μας καμπαναριό, ο πρώτος όροφος του οποίου κατασκευάστηκε το 1869, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος όροφος το 1888, όπως αναγράφεται στις δύο ανάγλυφες επιγραφές που υπάρχουν στην δυτική πλευρά του καμπαναριού. Πόσο δίκιο είχε λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός όταν κήρυτε «Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται». Αυτά τα δυο, όλος ο κόσμος να πέσει πάνω σας, δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός αν τα δώσετε με το θέλημά σας. Και όπως εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε, οι σκλαβωμένοι κάτοικοι των χωριών της Ζύρνης και του Παγκαίου είχαν βαθιά ριζωμένα μέσα τους και ψυχή ελληνική και Χριστό. Αμέσως μετά τις περίλαμπρες εκκλησίες και τα επιβλητικά και περίτεχνα καμπαναριά, με πρωτοβουλία και υπό την καθοδήγηση, τις παροτρύνσεις και την εποπτεία του Μητροπολίτη Δράμας και Συχνών, του μετέπειτα Εθνοιερομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης Αγίου Χρυσοστόμου, δηλαδή πάλι της Εθναρχεύουσας Εκκλησίας, θα αρχίσουν να κτίζονται σε όλα τα χωριά της περιοχής, αρχής γενομένης από τη Νέα Ζύρνη, σχολικά κτίρια, όπως το διόροφο αυτό κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, που χτίστηκε το 1909. Και ήταν το δημοτικό σχολείο του χωριού μας για μισό αιώνα.
Στις 25 Μαρτίου του 1821 έγινε η Επανάσταση, αρχικά στην Πελοπόννησο και αμέσως μετά σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα και εδώ στη Μακεδονία μας. Αποτέλεσμα εκείνης της Επανάστασης ήταν να δημιουργηθεί ένα μικρό ελεύθερο ελληνικό κράτος που περιλάμβανε μόνο την Πελοπόννησο, την στερεά Ελλάδα και κάποια νησιά μας. Η πολυπόθητη ελευθερία άργησε πολύ να έρθει στις σκλαβωμένες στους τούπους Μακεδονία μας και φυσικά στην περιοχή του Παγκαίου. Ελευθερωθήκαμε μόνο το 1912 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, όχι από τον ελληνικό στρατό, αλλά από τον ήρωα Μακεδονμάχο, τον Σεραίο Καπετάν Δούκα, ο οποίος μπροστά στον κίνδυνο να καταληφθεί η περιοχή μας από τον βουλγαρικό στρατό και επειδή δεν προλάβει να συγκεντρώσει τους άνδρες του, στρατολόγησε όσο πιο γρήγορα μπορούσε κάποιους άμαχους και απόλεμους μεν, αποφασισμένους όμως άνδρες του χωριού μας και της πρώτης αρχικά, με τους οποίους ξεκίνησε να αποπλύζει τις τουρκικές φρουρές της περιοχής, ενισχυόμενο συνέχεια και από άλλους Έλληνες κατοίκους των χωριών που απελευθέρωνε. Με τον τρόπο αυτό απελευθέρωσε όλα τα χωριά της περιοχής του Παγκαίου, από την Αμφίπολη και τη Μεσολαγιά μέχρι και την Ελευθερούπολη της Καβάλας, και κάλεσε τον ελληνικό στρατό που βρίσκονταν δυτικά του ποταμού Στριμώνα για να του παραδώσει την απελευθερωμένη πλέον ύστερα από 530 χρόνια σκλαβιάς περιοχή του Παγκαίου. Ήταν η καλύτερη εκδίκηση που μπορούσαν να πάρουν τα εγγόνια κατά τις έγγωνα των μουγκών κατοίκων της περιοχής του Παγκαίου, από τους απογόνους των Τούρκων του 17ου και του 18ου αιώνα που έκοβαν τις γλώσσες των προγόνων μας, για να απολέσουν την ελληνική γλώσσα, να αρνηθούν τον Χριστό και να προσχωρήσουν το Ισλάμ, δηλαδή να τουρκέψουν. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα φοβερά, τρομερά και απάνθρωπα που διέπραξαν οι Τούρκοι επί αιώνες σε βάρος μας, έρχονται τώρα οι σύγχρονοι τουρκικής καταγωγής Τούρκοι και οι απόγονοι των εξισλαμεσθένων, κυρίως Ελλήνων, αλλά και των Αρμενίων που εξισλαμίστηκαν, και των Σέρβων και των Βουλγάρων και των Ρουμάνων και των Αλβανών, και μας μιλούν και καλά για τις πατρίδες και για τα σύνορα της καρδιάς τους, που περιλαμβάνουν τα σύνορα της πάλι ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Καλό θα ήταν οι τουρκικής καταγωγής Τούρκοι και οι Τούρκοι απόγονοι των εξισλαμιστέντων Ελλήνων να προσέχουν να μην πειράξουν τα σύνορα της δικής μας καρδιάς, γιατί εμείς είμαστε απόγονοι εκείνων των Ελλήνων που δεν κιότεψαν, που στάθηκαν όρθιοι επί 400 έως και 530 χρόνια στη λέλαπα του Ισλάμ και δεν εξισλαμίστηκαν. Για να μπορέσουμε όμως να σταθούμε και εμείς όρθιοι, όπως οι ηρωικοί μας προγόνοι, χρειάζεται σε όλους μας, άρχοντες και αρχομένους, πρώτα στους άρχοντες, ψυχή και Χριστός. Αν αυτά τα παραδώσουμε με τη θέλησή μας, θα χαθούμε σαν έθνος. Εύχομαι ολόψυχα ο Πανάγαθος και Παντοδύναμος Θεός να αναπαύει τις ψυχές των εκατομμυρίων αδικοχαμένων προγόνων μας, που προτίμησαν να πεθάνουν μαρτυρικά παρά να αρνηθούν τον Χριστό και την Ελλάδα και να τουρκέψουν. Όσο για μας τους ζωντανούς, εύχομαι να κάνουμε βίωμά μας και καθημερινή μας πράξη το «στόμεν καλός, στόμεν μετά φόβου Θεού». Ευχαριστώ πολύ. Νωρίς
Χρόνια πολλά σε όλους.